Η ΑΕΠ Χαλκίδας πήρε ανάσα επικρατώντας του Λοκρού στο κλειστό της Πειραϊκής. Σε ένα μάτς που είχε χαρακτηριστεί τελικός για την ομάδα της Εύβοιας, οι παίκτες του Παναγιώτη Μιχαήλ έδειξαν σθένος απέναντι στο λαβωμένο Λοκρό και με μπροστάριδες τους Κολοβό και Γεροντίτη, οι οποίοι σημείωσαν 41 πόντους συνολικά, νίκησαν με 66-61. Οι δύο ομάδες ήταν κοντά στο σκορ μέχρι το 25, όταν ένα επιθετικό ξέσπασμα των γηπεδούχων τους έδωσε προβάδισμα 7 πόντων στο τέλος της τρίτης περίοδου. Η ομάδα της Φθιώτιδας μείωσε 3 λεπτά πριν τη λήξη στους 3, 64-61. Στο χρόνο που απέμενε, σημειώθηκε μόνο ένα καλάθι από τον Κολοβό, το οποίο διαμόρφωσε και το τελικό σκορ. Τα δεκάλεπτα 13-13, 34-32, 55-48, 66-61. Ο Κολοβός που πέτυχε 22 πόντους με 3 εύστοχα τρίποντα και ο Γεροντίτης με 19 ήταν η πρώτη σκόρερ των νικητών, ενώ από το Λοκρό ο Ανέστης Μάτος σημείωσε 22. Ήταν ένα πολύ σκληρό παιχνίδι, ένα ντέρμπι. Παίζαμε μια πάρα πολύ καλή ομάδα με την Παναγίτσα, που την αδική βαθμολογική της θέση και γόντουσαν για την νίκη. Κρίθηκε στις λεπτομέρειες. Στο τέλος βγάλαμε 3-4 ελεύθερα σουτ μόνοι μας. Τα χάσαμε, ήταν με πολύ καλές προϋποθέσεις. Και ένα κρίσιμο rebound, αδράνησε λίγο η αμυνά μας, το οποίο έκρινε το αποτέλεσμα. Είμαι περήφανος για τους παίχτες μου, συγχαρητήρια για την προσπάθεια. Κατεβήκαμε πολύ λίγοι με σύνθεση ανάγκη σήμερα. Οι δύο καλύτεροι μας παίχτες ήταν τραυματίες. Οι δύο έφηβοι λείπανε, είχαν πάει εκδρομή το σχολείο τους. Παρ' όλα αυτά αγωνιστήκαμε, παλέψαμε, ήμασταν μέσα στο πλάνο του παιχνιδιού και δικαίως χάσαμε. Να δώσω συγχαρητήρια στην Παναγίτσα, να τους ευχηθώ καλή πορεία και στον κόουτς του Μιχάλη. Εμείς σήμερα κληθήκαμε να παίξουμε έναν τελικό. Ξεκινήσαμε το δεύτερο γύρο με μια ομάδα που ξέρει να κερδίζει αποτελέσματα. Αν και λαβωμένοι παραμένουν να είναι καλοί παίχτες, ξέραμε τι θα αντιμετωπίσουμε. Έχουμε και εμείς κάποια θέματα που έπρεπε να λύσουμε. Είμαστε σε αυτό το δρόμο, προσπαθούμε να τα λύσουμε συνεχώς. Θεωρώ ότι το σημερινό παιχνίδι κρίθηκε, πιστεύω, στο θέλω των παικτών μου. Το θέλανε λίγο περισσότερο από ό,τι φάνηκε. Βάλαμε κάποια σουτ μεγάλα, παίξαμε τρεις άμυνες καλές, τρέξαμε λίγο το παιχνίδι και αυτά ήταν τα κλειδιά για να μπορέσουμε να πάρουμε τη νίκη. Έχουμε ακόμα 11 παιχνίδια, είναι 11 τελική για μας. Πρέπει να στοχεύσουμε τα παιχνίδια που πρέπει να κερδίσουμε αν θέλουμε να μείνουμε στην κατηγορία.